Πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ για φόρους καλούνται να δώσουν στο κράτος 7,5 εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, χωρίς να συνυπολογίζονται καν οι αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών ή άλλες μειώσεις συντάξεων και επιδομάτων. Μέσα σε 150 ημέρες, από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να βγάλουν από τις τσέπες τους και να πληρώσουν πάνω από μία ντουζίνα αυξημένους ή νέους φόρους. Φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτιδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, τον γνωστό ΕΜΦΙΑ, ΦΠΑ αυξημένο από 23% σε 24% σε όλα τα νησιά, τέλος σταθερής τηλεφωνίας, αυξημένο ειδικό φόρο σε βενζίνη, πετρελοκίνησης και υγραέριο, αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ, αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, νέα τέλη κυκλοφορίας των ΙΟΤΑΧΗ για το έτος 2017. Οι φόροι πλέον θα επιβάλλονται κατά κύματα, ενώ το ημερολόγιο της εφορίας προβλέπει την ίσπραξη τουλάχιστον 2 ή και παραπάνω φόρων για κάθε μήνα. Παράλληλα, πρέπει να καταβάλουν τις αυξήσεις στους έμεσους φόρους σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μάλιστα, η κυβέρνηση μελετά την επίσπευσή τους και την επιβολή τους από τις 15 Οκτωβρίου του 2016 αντί για τον Ιανουάριο του 2017 που προβλέπει το μνημόνιο. Στους νέους έμεσους φόρους περιλαμβάνονται επίσης ο νέος αυξημένος ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, το πιο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ, οι αυξήσεις στον φόρο καπνού και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ακόμη και το τέλος σταθερής τηλεφωνίας.